Μιας λοιπόν και έχουμε εδώ πέρα τους δημάρχους, εγώ θα επιχειρήσω, εφόσον είναι εφικτό, να μας δώσετε έτσι κατά τόπους προγνώσεις, να ξεκινήσουμε από τους δύο δήμους, από τους τρεις δήμους που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν και τη μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού και βεβαίως αναφέρομαι στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, στο Δήμο Ανογείων και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπως και στο Δήμο Αποκορώνου. Να ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο Λασιθίου. Ποια θα είναι η εικόνα τις επόμενες ώρες? Κοιτάξτε, ήδη το οροπέδιο Λασιθίου έχει θερμοκρασία η οποία είναι κοντά στο μηδέν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ο σχηματισμός πλέον χιονιού μέσα στις νεφώσεις είναι ό,τι πιο αναμενόμενο. Επομένως, οι χιονοπτώσεις πραγματικά εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Δεν θα πρέπει εκεί να περιμένουμε ότι θα έχει ανοίγματα ο καιρός, παρά μόνο να σταματάει λίγο η χιονόπτωση και να ξαναεπαναλαμβάνεται. Και αυτό μέσα σε ένα χρόνο ο οποίος θα προσδιοριστεί περίπου με μικροεντάσεις, βέβαια, γιατί θα υπάρχουν και τα διαστήματα της ύφεσης με μικροεντάσεις. Τη μεγαλύτερη ένταση δεν σας κρύβω ότι τη δείχνει αύριο το βράδυ για τις συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Και αυτό βέβαια αν συνλάβουμε συνεπακόλουθα ότι θα έχει χιονίσει, ήδη χιονίζει. Θα χιονίσει και το πρωί, θα χιονίσει και το απόγευμα και όταν θα δώσει και το τελικό χτύπημα προς το βράδυ και Τετάρτη το πρωί, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα συγκεντρώσει αρκετά μεγάλο όγκο χιονιού και γι' αυτό το λόγο πολύ καλά κάνουν οι δήμαρχοι, πολύ καλά κάνουν γενικότερα και η περιφέρεια που λαμβάνει μέτρα ώστε να προλάβει και να προστατεύσει τις περιοχές αυτές. Δήμαρχε Οροπεδίου Λασιθίου, ακούσατε ότι η αυριανή ημέρα και η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη από την απόψινή, άρα νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσετε και το ενδιαφέρον των προληπτικών μέτρων που έχετε ήδη λάβει, σωστά? Δεν θα σταματήσουμε ούτε απόψε. Ήδη τα μηχανήματα επιχειρούν στην περιοχή του Δήμου. Και έχουμε και μία διακοπή ρεύματος στην κοινότητα Μαρμακέτων. Έχουμε ειδοποιήσει το διευθυντή της ΔΕΔΙΕ, του Νομού Λασιθίου, για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Άρα έχουμε τα και προβλήματα... τις πρώτες διακοπές ρεύματος στο Οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στο χωριό Μαρμακέτο. Έτσι ακριβώς. Να πάμε από το Οροπέδιο Λασιθίου στα Ανόγια και στο Δήμο Μυλοποτάμου, στους δύο ορεινούς δήμους του Ρεθύμνου. Κύριε Λέκα, ποια θα είναι η εικόνα για τα Ανόγια και το Δήμο Μυλοποτάμου? Μία εξίσου σημαντική χιονόπτωση και εκεί. Την είδαμε να ξεκινάει και σήμερα αρκετά νωρίς. Τα προγνωστικά την έδιναν από το μεσημέρι και μετά, παρόλα αυτά που λίγο πριν το μεσημέρι ξεκίνησε η χιονόπτωση. Φαίνεται λοιπόν ότι και τα Ανόγια προφανώς και θα έχουν αποκλεισμούς. Είναι ιδιαίτερα μία έντονα ορεινή ζώνη βόρειου προσανατολισμού, άρα ευνοείται πάρα πολύ για τη χιονόπτωση. Η θερμοκρασία ήδη εκεί έχει πέσει χαμηλότερα από ότι είναι στο Οροπέδιο Λασιθίου, είναι κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου προς τους μείον 1, που σημαίνει ότι γενικότερα το κύμα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα κάποιες περιοχές, και προφανώς θα δούμε το χιόνι και εκεί να ανεβαίνει σε αρκετά μεγάλο πάχος, και όσο θα κατεβαίνουμε σε χαμηλότερα υψόμετρα, δηλαδή και προς το Δήμο Μυλοποτάμου, είναι κατανοητό ότι τα ύψη χιονιού απλά θα χαμηλώνουν, ενώ το χιόνι θα εμφανιστεί και πολύ χαμηλότερα ακόμα και για τα χωριά του Μυλοποτάμου. Δηλαδή μπορεί να δούμε χιόνι στο Πέραμα ή στο παράκτιο μέτωπο Μπαλί, Πάνορ, Μοσίσες? Κοιτάξτε, εκεί τώρα στο παράκτιο ακριβώς μέτωπο δεν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια. Προφανώς ο βόρειος τομέας όλων αυτών των περιοχών που έχουν και κάποιο υψόμετρο, προφανώς εκεί θα κάνει την εμφάνιση του το χιόνι. Ακόμα και στο εθνικό δίκτυο χρειάζεται κάποια προσοχή για αυτούς που θα κινηθούν από αύριο το πρωί. Δήμαρχε των Ανογείων, και αύριο πρέπει να είστε σε επιφυλακή, όπως ακούτε από τον κύριο Λέκα, και βεβαίως να εφιστήσουμε ξανά την προσοχή όσον αφορά τον Παγετό. Ναι, ο Παγετός, ναι. Το επαναλαμβάνω, το είπα και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ναι, προφανώς οι αρνητικές θερμοκρασίες κρύβουν πάγωμα του χιονιού και τα λοιπά. Όλο αυτό γίνεται σαν διεργασία. Όταν όμως έχει ξαστεριά, η πτώση της θερμοκρασίας είναι τόσο απότομη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ένα παγετό και κάτω από τα στρώματα του χιονιού, με αποτέλεσμα ο παγετός, ιδιαίτερα της Πέμπτης, το τόνισα αυτό πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο παγετός της Πέμπτης μπορεί να είναι η επικινδυνότερη φάση όσον αφορά το οδόστρωμα και φυσικά και ό,τι καταστροφές μπορεί να γίνουν και σε καλλιέργειες, εκεί εστιάζεται. Κύριε Δήμαρχε των Ανογείων, έχετε λάβει μέτρα όσον αφορά τα ποιμνιοστάσια? Ναι, κύριε Σκαλάκη, θα συμφωνήσω απόλυτα και με αυτά που λέει ο κύριος Λέκας, ότι οι ζημιές που θα γίνουν στις καλλιέργειες
Και αυτό το έχουμε δει και στα δέντρα τα οποία υπάρχουν πέριξ του δρόμου, θα είναι σημαντικές. Θα σπάσουν πολλά δέντρα. Τα ποιμνιοστάσια έχουν λάβει τα μέτρα για να αντέξουν κάποιες μέρες απομόνωσης. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες μια σωστή διαχείριση δυνάμεων, διότι η χιονόπτωση είναι συνεχής. Άρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε για αρκετές μέρες το χιόνι, μέχρι και να απεγκλωβίσουμε όποτε χρειαστεί αυτό τους τρόφους. Κύριε Λέκα, θα σας πάω στην Ιεράπετρα τώρα. Είναι εδώ ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας, ο κύριος Καλατζάκης. Πρωτού σας δώσω το λόγο, κύριε Λέκα. Κύριε Καλατζάκη, ένα θέμα που εσάς σας προβληματίζει αρκετά στην περιοχή σας είναι οι θυελώδεις άνεμοι και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ακριβώς. Εμείς τώρα είμαστε στην περίοδο παραγωγής υπευθυκών προϊόντων. Και όπως καταλαβαίνετε, οι θερμοκρασίες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές δημιουργούν προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, ο δυνατός άνεμος, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στις κατασκευές. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τον μετεωρολόγο να μας πει για τον αέρα, για την ταχύτητα του αέρα τις επόμενες ημέρες και για το πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσουν οι θερμοκρασίες στην Ιεράπετρα. Κύριε Λέκα. Ναι, την καλησπέρα μου βέβαια. Να πω λοιπόν ότι πράγματι η χειρότερη μέρα και των ανέμων είναι η αυριανή. Δυστυχώς η αυριανή μέρα κρύβει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Έβλεπα σήμερα τουλάχιστον για την Ιεράπετρα η μέση όρη ήταν στα επίπεδα περίπου των 5 μποφόρ, αλλά οι μέγιστες εντάσεις έφταναν στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Mm-hmm. Αύριο τα πράγματα γίνονται χειρότερα, γιατί μόνο στο βόρειο μέτωπο οι άνεμοι φτάνουν σε ένταση τα 7 τοπικά 8 μποφόρ. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, ότι η καταβατική συμπεριφορά των ανέμων στο νότιο κομμάτι του νησιού θα προκαλέσει ίσως πιο ενισχυμένους ανέμους, ξεπερνώντας τα 8 μποφόρ για αύριο. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αντέξει. Είναι μια σημαίρα, θα λέγαμε, αυτή η διάρκεια και ελπίζω και εύχομαι ότι θα το αντέξει και η Ιεράπετρα. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι τώρα, στο κομμάτι των θερμοκρασιών, πράγματι, οι θερμοκρασίες δεν είναι όπως του βόρειου τομέα. Διατηρούνται αρκετά καλές στο νότο, δηλαδή είναι ακόμα και τώρα στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, το ψύχος θα επηρεάσει σε συνδυασμό και με τις βόρειες πλευρές, θα επηρεάσει και το νότο, αν και βέβαια τα χιόνια του νότου προσδιορίζονται κυρίως για πιο ορεινές ζώνες από ότι είναι τα παράκτια νότια μέτωπα. Πάντως, όταν πριν από λίγο στην Ιεράπετρα είχε 4 βαθμούς και πιστεύω ότι τη νύχτα θα πέσει ακόμα και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όλη η παραγωγή βέβαια, όλοι οι αγρότες. Και θέλω πάντα την βοήθεια των μετεωρολόγων, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως. Που επηρεάζει πάρα πολύ τα ειδικά τις καλλιέργειες στα θερμοκηπία. Κύριε Λέκα, θα σας πάω τώρα στους Δήμους Μινώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Ο κύριος Κοκοσάλης και ο κύριος Φραγκάκης είναι μαζί μας εδώ στην Crete TV. Να ξεκινήσουμε με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ναι, είναι από τους Δήμους όπως πάντα συμβαίνει στο χιόνι βορείου προς ανατολισμού περιοχές. Προφανώς είναι από τις περιοχές που θα δούνε χιόνι και μάλιστα από κάποιο ύψος και μετά η χιονόστρωση μπορεί να είναι κάπως, θα λέγαμε, σημαντική ώστε να προκαλέσει προβλήματα στους κατοίκους και να χρειαστεί φυσικά και η επέμβαση για απεγκλωβισμούς. Η χειρότερη μέρα προφανώς είναι η αυριανή. Ίσως το πρωί να τους βρει λίγο απαλά, θα λέγαμε, αλλά στην πορεία και μέχρι και την επόμενη μέρα της Τετάρτης δηλαδή απαιτείται μέγιστη προσοχή, διότι κατά διαστήματα μπορεί να δουν και άνοιγμα του καιρού. Είναι από τις περιοχές που μπορεί να βιώσουν ένα άνοιγμα του καιρού. Δεν σημαίνει όμως ότι ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα ξανακλείσει και θα ξαναεπαναλάβει τη χιονόπτωση, όπως είπαμε, μέχρι την Τετάρτη, τουλάχιστον λίγο πριν το μεσημέρι να σταματήσει. Άρα, Δήμαρχε Αρχανών Αστερουσίων, μία ακόμα έκκληση για μείωση των μετακινήσεων στην περιοχή σας. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, κύριε Δασκαλάκη. Εάν στη νότια πλευρά του Δήμου μας, δηλαδή στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, θα έχουμε και εκεί χιόνι. Αν επηρεαστεί ο Δήμος, αν μπορεί ο κύριος Λέκας να μας ενημερώσει, είναι σημαντικό για εμάς, γιατί έχουμε οικισμούς πάνω στο βουνό και θα ήθελα να γνωρίζω αν έχει κάποια πρόβλεψη να μας πει γι' αυτό. Επιτρέψτε μου, δεν άκουσα ακριβώς για ποιο λόγο. Λέω, κύριε Λέκα, αν θα έχουμε χιόνι και στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, διότι έχουμε οικισμούς πάνω στο βουνό, γιατί θα πρέπει να οργανώσουμε και ανάλογα. Παρότι υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου, ενδεχομένως να μην φτάνουν, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε αν έχετε κάποια εικόνα για τον ορεινό όγκο των Αστερουσίων.
Ναι, γενικότερα κύριε Δήμαρχε, μίλησα και είπα ότι τα 400 με 500 μέτρα είναι ζώνες, τις οποίες από εκεί και πάνω μιλάμε, δεν θα πω με τα βεβαιότητας γιατί πάντα σε εμάς υπάρχει η πιθανότητα στο λόγο μας, αλλά υπάρχει η διαβεβαίωση από τα μοντέλα και σας είπε επιβεβαιώθηκε ότι τα 400 με 500 είναι οι ζώνες, τις οποίες από εκεί και πάνω αναμένεται ανάλογα του προσανατολισμού και της γεωγραφικής θέσης της περιοχής να δημιουργηθούν προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι για αυτές τις ορεινές ζώνες, αν αμφιβολίας, μάλλον θα πρέπει να έχετε προβλήματα ιδιαίτερα. Μάλιστα. Περισσότερα αύριο, αν όχι πρωί-πρωί, αλλά αν και το πρωί τα φοβάμαι, αλλά στην πορεία σίγουρα τα προβλήματα θα ενταθούν. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, η ίδια εικόνα, κύριε Λέκα. Ναι, ναι, παρόμοια θα έλεγα ότι και για το Δήμο Μινώα Παιδιάδος τα ίδια είναι. Οι βορείου και πιο προς ενδοχώρα περιοχές είναι αυτές που προφανώς έχουν τη μεγαλύτερη ανησυχία, γιατί και ανεβαίνουμε και σε υψόμετρα και επομένως εκεί έχουν τη μεγαλύτερη ανησυχία για μεγαλύτερη χιονόστρωση. Μάλιστα. Και προφανώς καλύτερη επέμβαση για τις περιοχές αυτές. Ακούσαμε νωρίτερα και τον. Και είναι μαζί μας ο κύριος Κουγιανάκης, ο δήμαρχος από κάτι, βεβαίως, κύριε Φραγκάκη, βεβαίως. Κακώς που δεν σας έδωσα το λόγο. Εμάς ανησυχεί έντονα, εκτός από το χιόνι που ανησυχεί όλους τους συναδέλφους εκεί, μας ανησυχεί έντονα και το φαινόμενο της βροχής. Εμάς η περιοχή μας έχει αλλάξει άρδιν. Και το είχατε και πλημμυρικά φαινόμενα, κύριε Δήμαρχε, εσείς. Έχουν αλλάξει ριάκια, ποτάμια. Οι έντονες βροχοπτώσεις, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα. Ακόμα στις μελέτες είμαστε. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για μας και υπάρχει ένας φόβος και στην κοινωνία αλλά και στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση όλων αυτών των φαινομένων. Καταλάβετε ότι το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα τώρα συντελείται στην περιοχή μας. Αυτό το πράγμα έχει εξαφανίσει 100.000 ελαιόδεντρα και παραπάνω. Όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί ένα προβληματισμό ο οποίος εύχομαι να μην έχει τα αποτελέσματα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Κύριε Δεν Λέκα. Ξέρω τι λέει ο κύριος Λέκα γι' αυτό, αλλά. Βεβαίως, η βροχή είναι ένα θέμα που προβληματίζει αρκετά την περιοχή σας και έχετε και στο πρόσφατο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, κύριε Λέκα. Κοιτάξτε, η βροχή τώρα θα υποτονεί πλέον. Ως επιτοπλίστων υπερτερεί το χιόνι. Οι όποιες βροχοπτώσεις συμβαίνουν τώρα μπορεί να έχουν, δηλαδή να αρχίσει να βρέχει, λέμε για παράδειγμα, τώρα και να μην σταματήσει η βροχή για 4 και 5 ώρες. Σε αντίθεση με το χιόνι που δεν μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλα διαστήματα παρά μόνο στις ορεινές ζώνες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ισχυρή βροχή. Είναι μια βροχή που θα πέφτει γλυκά, ήσυχα. Δεν δικαιολογεί αυτή τη στιγμή η δυναμική της ατμόσφαιρας να μπορέσει να δημιουργήσει τόσο μεγάλη βροχόπτωση ώστε να πλήξει και να προκαλέσει ιδιαίτερα βέβαια και πλημμυρικά φαινόμενα. Κύριε Λέκα, ποια είναι η εξέλιξη του καιρού στο Δήμο Αποκορώνου, ποια θα είναι? Ναι, πράγματι ο Δήμος Αποκορώνου συγκεντρώνει τα φώτα, θα λέγαμε, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, δηλαδή τα υψηλότερα βροχομετρικά, αλλά και στα χιόνια εξίσου. Ο ορεινός όγκος είναι η γεωμορφολογία της περιοχής, η οποία έχει αναδειχθεί όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους πρώτους μετρολόγους που ασχολήθηκαν. Η γεωμορφολογία αυτή της περιοχής πραγματικά είναι ιδιαίτερη. Μέσα σε αυτή τη λεκάνη βρίσκεται φυσικά η Ασυγωνιά, βρίσκεται και τα Σκύφου από την πάνω μεριά. Και οι περιοχές αυτές πραγματικά συγκεντρώνουν πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής και χιόνι, το οποίο βέβαια στη συνέχεια όλα αυτά οδηγούνται στα ρέματα τα οποία στρέφονται προς τη μεριά του Αποκόρωνα για να οδηγηθούν στο φυσικό τους προορισμό που είναι η θάλασσα. Τώρα λοιπόν και στην παρούσα φάση είδαμε εκεί να συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού στην έναρξη από εχθές της κακοκαιρίας. Και τα χιόνια βέβαια έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Εκτιμώ ότι στα ορεινά, πράγματι καλά είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι πρέπει να προλάβουν και για την περιοχή του οροπεδίου του Ασκήφου, γιατί προφανώς θα υπάρξει ενδεχόμενα αποκλεισμός του Δήμου Σφακίων, και αν το προλάβουν από χαμηλότερα προφανώς θα είναι καλύτερα, αλλά και τα ορεινά χωριά του Δήμου Αποκορώνου προφανώς θα βιώσουν χιονοπτώσεις, οι οποίες θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.